στην καθιερωμένη βόλτα που είχα με τα σκυλιά μου στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, αν νομίζω λέγεται, είναι στον υδροφόρο ορίζοντα, άκουσα κάποιες κραυγές. Πήγανε πρώτα τα σκυλιά μου βασικά, γιατί όπως ξέρετε έχουν την αίσθηση της όσφρησης, και κάτω από κάποια κλαδιά πεύκων ανακαλύπτω ένα κουτάβι. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι συμβαίνει, λέω άλλη μία εγκατάλειψη μέσα στο δρόμο. Στην προσπάθειά μου τέλος πάντων να σηκώσω τα κλαριά και να δω τι γίνεται, σηκώνω το κουτάβι και βλέπω το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. 4 πόδια κομμένα, ουρά και ένα αυτή. Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν εδώ στην περιοχή του Λιτρακίου. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα κατά καιρούς ακούμε διάφορα τέτοια. Αμέσως η πρώτη κίνηση, επειδή είμαι μέλος της ΚΟΠΡΑΠ, πήρα την αντιπρόεδρο τηλέφωνο, η οποία μέσα σε 5 λεπτά είχε έρθει μαζί με μέλος της ΚΟΠΡΑΠ, πήρανε αυτές το σκυλί και το πήγανε στο ιατρείο της κυρίας Μαρίας Μπελιβάνη. Εκεί τι σας είπαν, τι... Η οποία μετά από εξέταση που έκανε στο σκύλο έκρινε ότι το σκυλί πρέπει να γίνει ευθανασία, διότι δεν γινόταν να μείνει στη ζωή. Δεν θα σου ζωή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πραγματικά. Πραγματικά, ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι... Πραγματικά, ήταν σοκαριστικό. Ήταν σοκαριστικό γιατί το σκυλί ήταν στη ζωή. Όπως ενημερωθήκαμε, δίνεται κάποια αμοιβή και ευελπιστούμε όλοι να πιάσουν το δράσο. Βεβαίως. Θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτό. Δίνεται κάποια αμοιβή και πρέπει. Πρέπει όποιος ξέρει πραγματικά να μιλήσει. Να μιλήσει γιατί πρέπει να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα να υπάρχουν. Στα ζωντανά, τα οποία είναι κρίμα. Η παραμικρή πληροφορία, να υποθέσω, θα είναι χρήσιμη. Βεβαίως. Όποιος ξέρει να μιλήσει, έχει στο ίντερνετ, από ό,τι ξέρω, έχουμε αναρτήσει το γεγονός. Υπάρχουν διάφορα τηλέφωνα τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν. Όποιος ξέρει, είτε στα αστυνομικά τμήματα, είτε της Κορίνθου, είτε του Λουτρακίου, οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι χρήσιμη. Υπάρχουν υποψίες για κάποιον που ενδεχομένως να το έκανε αυτό? Υπάρχουν υποψίες, αλλά όχι βάσιμες. Μένουμε εκεί, δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω.